Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σικοβάρη Σταύρος και η εργασία που θα σας παρουσιάσω αφορά την επίδραση της διαλυματικής και συνεχόμενης μεθόδου αερόβιας άσκησης στη καρδιακή παροχή, τον όγκο παλμού και την μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου σε υγιείς ενήλικες που διάγουν καθιστικό τρόπο ζωής. Όπως γνωρίζετε, η έλλειψη άσκησης αποτελεί ανεξάρτητο προδιαθεστικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση χρόνιων προβλημάτων υγείας, ενώ χαρακτηρίζεται από μειωμένη λειτουργική ικανότητα και χαμηλότερες τιμές στα επίπεδα της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου. Ο υψηλός συνολικός χρόνος καθιστικής συμπεριφοράς έχει σχετιστεί με θνησιμότητα από όλα τα αίτια, από καρδιαγγειακές νόσους και καρκίνο, και νοσηρότητα από καρδιαγγειακές νόσους, καρκίνο και τύπου 2 διαβήτη. Η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου καθορίζει την ποιότητα ζωής των ενηλίκων που διάγουν καθιστικό τρόπο ζωής, ενώ η αρτηριοφλεβική διαφορά οξυγόνου με την καρδιακή παροχή αποτελεί τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τα επίπεδά της. Ως γνωστόν, η καρδιακή παροχή ισούται με το γινόμενο του όγκου παλμού επί την καρδιακή συχνότητα. Εφόσον η μέγιστη καρδιακή συχνότητα αποτελεί αμετάβλητο παράγοντα μέσω της προπόνησης, η μέγιστη καρδιακή παροχή μπορεί να αυξηθεί μέσω της βελτίωσης του όγκου παλμού. Σε υγεία άτομα, η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου σε κατάσταση νορμοξίας είναι περιορισμένη κυρίως λόγω της καρδιακής παροχής και της κινητικότητας του αίματος στους μυς. Η κυρία μεταβλητή που ευθύνεται για τις αλλαγές στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου μεταξύ αθλητών και ατόμων που διάγουν καθιστική ζωή είναι η μέγιστη καρδιακή παροχή, σε βαθμό όπου η γραμμική σχέση που παρατηρείται μεταξύ της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου και της μέγιστης καρδιακής παροχής μας δείχνει ότι περίπου 5,9 με 7,5 λίτρα ανά λεπτό καρδιακής παροχής χρειάζονται για κάθε λίτρο της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου. Τώρα, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση υγείας των ατόμων που κάνουν καθιστική ζωή, οι δύο πιο συχνές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι βελτίωσης της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου είναι η αερόβια προπόνηση με τη διαλυματική και τη συνεχόμενη μέθοδο. Η διαλυματική μέθοδος χαρακτηρίζεται από διακυμάνιστη κατανάλωση οξυγόνου και απαιτεί προσαρμογές για τη διατήρηση της προμήθειας οξυγόνου και καρδιακής παροχής. Εν αντιθέσει, η συνεχόμενη μέθοδος χαρακτηρίζεται από σταθερή κατανάλωση οξυγόνου, δεδομένου πως η ένταση της άσκησης το επιτρέπει. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η καρδιακή παροχή παραμένει πολύ μικρότερη σε σχέση με τις μέγιστες τιμές που μπορεί να φτάσει και τα ωφέλη της συνεχόμενης μεθόδου μπορεί να μεταφραστούν σε περιφερειακές προσαρμογές, επιτρέποντας μια βελτίωση της εξαγωγής οξυγόνου στους ενεργούς ιστούς. Γι' αυτό το λόγο, σκοπός της συγκεκριμένης ανασκοπικής έρευνας ήταν να προσδιορίσει ποια μέθοδος αερόβιας προπόνησης μπορεί να επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην καρδιακή παροχή, την μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου και του όγκου παλμού σε προγράμματα μικρής χρονικής πανεμβατικής διάρκειας σε ενήλικες που διάγουν καθιστική ζωή. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, η ηλεκτρονική ανασκοπική έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω των μηχανών αναζήτησης Google Scholar και PubMed με πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση του Elsevier. Οι έρευνες που απομονώθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είχαν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά. Το δείγμα αποτελούνταν από άτομα μη ενεργά, υγιή, ηλικίας 19 με 60 ετών και με δείκτη μάζης σώματος μικρότερο του 30. Ο πειραματικός του σχεδιασμός περιλάμβανε σύγκριση μεταξύ της διαλυματικής και συνεχόμενης μεθόδου αερόβιας προπόνησης και αξιολογούσαν και μελετούσαν τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, την καρδιακή παροχή και τον όγκο παλμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν ο προπονητικός όγκος μεταξύ των δύο μεθόδων είναι ίδιος, τότε η διαλυματική μέθοδος επιφέρει σημαντικότερες διαφοροποιήσεις τόσο στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, όσο και στην καρδιακή παροχή και τον όγκο παλμού, σε σχέση με τη συνεχόμενη μέθοδο. Όταν ο προπονητικός όγκος της συνεχόμενης μεθόδου προπόνησης είναι μεγαλύτερος, δεν παρατηρούνται μεταβολές στην καρδιακή παροχή σε καμία από τις δύο μεθόδους, ενώ η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου εξακολουθεί να βελτιώνεται περισσότερο στη διαλυματική μέθοδο. Αν και η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου αυξάνεται και με τις δύο μεθόδους σε προγράμματα μικρής παρεμβατικής διάρκειας, οι μεταβολές που παρατηρούνται στη διαλυματική μέθοδο είναι μεγαλύτερες ανεξαρτήτως του συνολικού όγκου προπόνησης. Σύμφωνα με αυτά, ο προπονητικός όγκος της προπόνησης φαίνεται να είναι σημαντικός ως προς τις κεντρικές προσαρμογές που επιφέρει η διαλυματική προπόνηση. Αν η διαλυματική άσκηση δεν δώσει το κατάλληλο ερέθισμα, φαίνεται πως οι προσαρμογές είναι μειωμένες. Εν αντιθέσει, όταν ο προπονητικός όγκος είναι αυξημένος και ίσως με αυτόν τη συνεχόμενη μεθόδου, τότε παρατηρείται βελτίωση στις κεντρικές προσαρμογές με τη διαλυματική άσκηση. Η μεταβολή της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου με τη διαλυματική μέθοδο φαίνεται πως οφείλεται στη βελτίωση των κεντρικών και περιφερικών παραγόντων μέσω της αύξησης του όγκου παλμού και κατά προέκταση καρδιακής παροχής, ενώ άλλες έρευνες έχουν δείξει πως βελτιώνεται και η αρτηριοφλεβική διαφορά οξυγόνου. Με τη συνεχόμενη μέθοδο, φαίνεται πως η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου αυξάνεται κυρίως μέσω της βελτίωσης περιφερικών παραγόντων, όπως η αρτηριοφλεβική διαφορά οξυγόνου και η ικανότητα εξαγωγής του οξυγόνου από τους ιστούς. Όσον αφορά τις προσαρμογές σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα αερόβιας άσκησης, φαίνεται πως η διαλυματική μέθοδος βελτιώνει σε μεγαλύτερο βαθμό την καρδιακή παροχή, την μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου και κατά προέκταση την υγεία σε άτομα που διάγουν καθιστική ζωή.
Μέσω της ανασκοπικής μας έρευνας, λοιπόν, συμπεραίνουμε πως η διαλυματική μέθοδος αερόβιας άσκησης σε προγράμματα μικρής χρονικής παρεμβατικής διάρκειας υπερέχει στις βασικές καρδιοαναπνευστικές προσαρμογές έναντι της συνεχόμενης μέθοδου προπόνησης σε υγιή άτομα που διάγουν καθιστική ζωή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.